Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βορύδης, έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίστηκε από μικροψυχία, ψεύδι, αοριστείες, βαθύ αντικοινοβουλευτισμό, φλιναθήματα, ψευδοσυναισθηματισμούς, υπεράσπιση των πιο αντιδραστικών και παροχημένων ιδεών και δομών. Και ξεκινώ από τη μικροψυχία. Υπάρχει μία επιτυχία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επιτυχία που αφορά τους καταναλωτές, που αφορά τους εργαζόμενους στην εστίαση, που αφορά τις επιχειρηματίες. Υπάρχει μία επιτυχία. Η μείωση του ΦΠΑ από το 23 στο 13. Και δεν μπορούν να το ανεχθούν. Δεν μπορούν να χαρούν μαζί με τον ελληνικό λαό για αυτή την επιτυχία. Διότι όλη η ύπαρξή τους η πολιτική στηρίζεται στην αποτυχία της συγκεκριμένης πολιτικής, αλλά ταυτόχρονα στη δυστυχία του ελληνικού λαού. Η επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ είναι επένδυση στη δυστυχία του ελληνικού λαού. Και φάνηκε αυτό περίτρανα και ξεκάθαρα. Ψεύδι. Ψεύδι. Πετιούνται 15.000 παιδιά φτωχά των λαϊκών οικογενειών χωρίς εκπαίδευση. Ψεύδι. Απολύονται χιλιάδες άνθρωποι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ψεύδος πρώτο. Πώς μένουν χωρίς εκπαίδευση αφού οι ειδικότητες οι συγκεκριμένες παρέχονται από τα δημόσια ΕΕΚ, παρέχονται δωρεάν, παρέχονται σε καλύτερο επίπεδο. Πώς μένουν χωρίς εκπαίδευση τα 15.000 παιδιά. Ψέματα χοδροειδή. Απολύονται και πετάγονται στο δρόμο. Ποιοι, πόσοι, από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ποιοι πετάγονται στο δρόμο, συγκεκριμένοι. Άρα λοιπόν, εννοούν αυτοί οι οποίοι, ακούστε, θα πάω, γιατί πάω στο τρίτο, στην υπεράσπιση των πιο παροχημένων και αντιδραστικών ιδεών για τις συγκεκριμένες αντιλήψεις. Ελληνικό δημόσιο. Βεβαίως, δεν είναι καλό το ελληνικό δημόσιο, έχει προβλήματα. Βέβαια και πρέπει να αναδιαρθρωθεί. Φυσικά και πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, χωρίς καμιά αμφιβολία. Κανείς δεν λέει από αυτούς τι τύπου παρεμβάσεις. Κινητικότητα. Προσέξτε το στοιχειώδες. Το στοιχειώδες, κύριε μου. Κινητικότητα λοιπόν. Εσείς, κύριε Κουρουπλή, που με διακόπτετε, δεν έχετε... Δεν πειράζει. Εγώ ξέρετε ότι είμαι ανεκτικός άνθρωπος παρά τα όσα μου καταμαρτυράτε. Λοιπόν, κινητικότητα επί της αρχής, δεν είναι ένα πράγμα για να συμφωνήσουμε. Κάποιοι περισσεύουν από εδώ, κάποιοι μας λείπουν από εκεί, να πάρουμε αυτούς που μας περισσεύουν εδώ, να τους πάμε από εκεί. Συμφωνήσατε επί της αρχής? Όχι. Επί της αρχής δεν συμφωνείτε. Παρακαλώ, τα υπόλοιπα θα τα ακούγαμε ως κριτική. Τα υπόλοιπα είναι δημιουργική κριτική που την κάνουν οι βουλευτές μας. Δεν την κάνετε εσείς. Οι βουλευτές μας κάναν τη δημιουργική κριτική. Λένε ναι στην κινητικότητα, αλλά ναι, θέλουμε σχέδιο συγκροτημένο, αναδιαρθρωμένο, θέλουμε επιχείρημα, θέλουμε να δούμε ποιοι λείπουν, θέλουμε αξιολόγηση των δομών, θέλουμε αξιολόγηση των προσώπων. Αυτά τα λέμε εμείς. Εσείς δεν λέτε αυτό. Όχι στη διαθεσιμότητα. Υπάρχει από τη διαθεσιμότητα. Κύριε Κουρουπλή, σας παρακαλώ πολύ. Πιο ορθολογικό. Σας παρακαλώ. Καταλήγουμε ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό.
Αντί να κάθεται να το πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, το βάζουμε σε διαθεσιμότητα, δίνουμε και χρήματα μέχρι να γίνει εκείνη η αξιολόγηση που επιτρέπει την τοποθέτησή τους. Συμφωνήσατε? Όχι. Αλλά φτάνουμε και στο μεγάλο ταμπού. Απολύσεις. Απολύσεις. Η κακή λέξη ακούστηκε. Απολύσεις στο δημόσιο. Δεν έχει σημασία αν δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί οικονομικά. Διότι αυτό εγώ δεν το άκουσα από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να αντέξει οικονομικά το βάρος αυτό σήμερα το ελληνικό δημόσιο? Δηλαδή ποιος? Ο φορολογούμενος. Μπορεί να το αντέξει? Δεν το άκουσα. Δεν σας νοιάζει. Δεν πειράζει. Δεν σας νοιάζει. Κύριε Κουρουπλή. Δεν σας νοιάζει. Κύριε Κουρουπλή. Κύριε Βαρύδη. Κύριε Βαρύδη. Κύριε Βαρύδη, επιτρέψτε μου. Μίλησε ο αρχηγός σας 25 λεπτά. Μίλησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όσοι είχαν υποχρέωση, όλοι οι βουλευτές, τον άκουσαν με κάθε σεβασμό. Δεν όπως πρέπει να κάνει. Νοιάζει. Παρακαλώ, κάντε το ίδιο. Θέλετε να έρθετε εδώ να μας πείτε ιστορίες για το πόσο είστε μαζί με τους απολυμμένους, με τις οικογένειες που έχουν δυσκολία, που χάνουν το εισόδημά τους, που έχουν πολλά παιδιά, όλο αυτό. Λες και εμείς αυτούς δεν τους σκεφτόμαστε. Αλλά για να ρωτήσω αυτούς, όταν αποφασίζετε την επέκταση των δημοσίων δαπανών που θα χρειαστεί να πληρώσουν φόρους, γιατί έτσι πληρώνεις την επέκταση των δημοσίων δαπανών, θα χρειαστεί να αυξηθεί η φορολογία, μάλιστα, άρα θα χρειαστεί να χαθούν θέσεις εργασίας, βεβαίως, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, άρα θα χρειαστεί να υπάρξει απένδυση, βεβαίως, άρα να κλείσουν επιχειρήσεις, αυτούς εσείς δεν τους σκεφτήκατε? Γιατί είναι εύκολο να λες αυτά τα ωραία ψευδοσυναισθηματικά. Γιατί είναι καλό και γλυκερό και συμπαθητικό. Αλλά το δύσκολο είναι να φτιάξεις θέσεις εργασίας. Το δύσκολο είναι να αντιμετωπίσεις τα πραγματικά προβλήματα της οικονομίας. Το δύσκολο είναι να περιορίσεις τα ελλείμματα. Το δύσκολο είναι να έχεις τα δικά σου χρήματα για να μιλάς για εθνική κυριαρχία. Γιατί όταν δανείζεσαι, φυσικά πια εθνική κυριαρχία. Αυτή λοιπόν η πολιτική, η δική μας, του περιορισμού του δανεισμού, είναι αυτή που ενισχύει την εθνική κυριαρχία. Αυτή η πολιτική μας της αντιμετώπισης των ελλειμμάτων ανταγωνιστικότητας, που το πήραμε στο μείον 15% και τώρα ουσιαστικά ίσως και λύζεται, αυτή είναι η πολιτική της εθνικής κυριαρχίας. Γιατί σήμερα, με μηδενισμένα τα δημοσιονομικά ελλείμματα, με βελτιωμένα, σχεδόν μηδενισμένα τα ελλείμματα ανταγωνιστικότητας, τώρα ναι, οι Έλληνες ζουν με τα δικά τους λεφτά και μπορούν να έχουν πραγματική εθνική κυριαρχία. Όχι την άλλη, τη δανική, αυτή που θέλετε εσείς. Άρα λοιπόν, πάμε όμως και στο επόμενο. Πάμε και στο επόμενο. Εντυπωσιακό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εντυπωσιακό. Άκουσα τον κύριο Κασιδιάρη. Ο κύριος Κασιδιάρης τι είπε? Είπε, ενώ απολύεται σχολικούς φύλακες, ενώ απολύεται δημοτικούς αστυνομικούς, οι βουλευτές έχουν αφορολόγητο. Και πριν ο Αλέκτορ Λαλίση Τρεις, οποία σατανική σύμπτωση, λες και δεν είχε ακούσει τον κύριο Κασιδιάρη ο κύριος Τσίπρας, έρχεται και λέει τα εξής. Απολύεται σχολικούς φύλακες, απολύεται δημοτικούς αστυνομικούς, αλλά διατηρείται τις παχυλές αμοιβές των υπουργών και των βουλευτών που είναι υπεύθυνοι για τις ζήμες και τα σκάνδαλα. Προσέξτε, και τι παράγει αυτός ο λόγος? Διότι προερχόμενος από τη Χρυσή Αυγή, καταλαβαίνουμε πού αποσκοπεί. Αποσκοπεί στην απονομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος και του κοινοβουλευτισμού. Το καταλάβαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια γραμμή, δηλαδή, να το συνδέσω και με κάτι άλλο. Δεν θα πέσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση από το κοινοβούλιο. Θα πέσει από την λαϊκή πίεση έξω. Δεν το κατάλαβα. Δεν γίνανε εκλογές. Δεν υπάρχει... Μην βιάζεστε. Πάντα τα επιχειρήματά μου είναι πιο σύνθετα εμένα. Μην με αντιμετωπίζετε απλοϊκά.
Δηλαδή, δεν γίναν εκλογές. Δεν υπάρχει νόμιμα συγκροτημένο κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο δεν έχει δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην παρούσα κυβέρνηση. Πώς δεν θα πέσει από το κοινοβούλιο και θα πέσει από την πλατεία? Θα γίνει κάτι? Σαν την κομμούνα του Παρισιού, λέω εγώ, που τα άκουσα στην εισαγωγική τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα στο συνέδριό του. Ή θα βρεθούμε, πώς το πάνε, στα γουναράδικα. Για να καταλάβω ότι από τα δύο, εμπεδωμένος βαθύς αντικοινοβουλευτικός λόγος από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι ντροπή για την αξιωματική αντιπολίτευση αυτό. Αλλά ακούω και τα υπόλοιπα. Ακούστε. Λέει, τόσες απολύσεις έχουν γίνει. Ποιες απολύσεις έχουν γίνει? Διότι έχουν γίνει απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Η μία απόλυση που έχει γίνει, απολύσεις που έχουν γίνει ως ενότητα, αφορούν μόνο την ΕΡΤ. Άλλη απόλυση δεν έχει γίνει. Και για να ανοίξω και μία παρένθεση, για να είμαστε όλοι συνεννοημένοι, προς πάσα κατεύθυνση. Άρθρον 108. Παρακαλώ πολύ για την απόσυρσή του. Διότι διαβάστε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, εμείς που στηρίζουμε την κυβέρνηση, εμείς έχουμε ψηφίσει για να κοπούν συντάξεις του ΟΓΑ. Γιατί μας είπατε ότι δεν υπάρχουν 50 εκατομμύρια. 80 εκατομμύρια παραπάνω για αποζημιώσεις δεν δίνουμε. Το ξεκαθαρίζουμε. Δεν δίνουμε. Ξεκάθαρες κουβέντες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ λοιπόν εμείς τα κάνουμε αυτά. Εμείς... Και δεν το άκουσα αυτό. Πού ήταν αυτό? Πού είστε εσείς στο ζήτημα αυτό? Δεν σας άκουσα. Αλλά βέβαια, άμα το σωματείο είναι ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουν 70.000 ευρώ αποζημίωση. Άκουσα επίσης... Ειρήνη ημίν. Γιατί δεν ακούτε? Σας παρακαλώ, θα μιλήσει ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Θα μιλήσει ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος. Παρακαλώ. Και καταλήγω. Δεν είστε τόσο κακός. Συνεχίζω και καταλήγω. Παρακαλώ, θα μιλήσει ο κοινοβουλευτικός σας. Προστιθέμενη αξία σε αυτήν την ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Με δύο λόγια, ακούσαμε κάτι λίγο παραπάνω, λίγο πιο ενδιαφέρον, λίγο καινούριο, κάτι λίγο διαφορετικό από αυτά τα οποία ακούμε 3 χρόνια. Εκτός από το ότι θα αποτύχει χώρα, θα πέσουμε έξω, θα καταστραφούμε, εκτός από το ότι δεν έχει μείνει τίποτα, η ανθρωπιστική κρίση, το μνημόνιο, η υποτέλεια και όλο αυτό το σχετικό, υπήρχε μία πραγματική ιδέα που να συμβάλλει στην υπέρβαση της κρίσης. Ποια? Η ενότητα των χωρών της Ευρώπης μαζί με τα κινήματα της οικολογίας, της αριστεράς και τα εναλλακτικά, που είναι περίπου 2,5% των ευρωπαϊκών λαών και θα ανατρέψουν τους συσχετισμούς. Ο ελληνικός λαός θέλει λύσεις και απαντήσεις τώρα. Όχι κομμουνιστικές φαντασιώσεις. Δεν του αρκούν, δεν του ταιριάζουν. Ελάτε να κάνετε καμιά πρόταση να συζητήσουμε. Μέχρι τότε είστε ανάξιοι λόγου και ανάξιοι του ρόλου σας. Thank you.